Καλησπέρα σας. Σε συνέχεια σε αυτά που είπε ο κύριος Πιτσιλής για το My Data, ξεκινάμε το επόμενο πάνελ που αφορά την ηλεκτρονική τιμολόγηση business to government για τις δημόσιες προμήθειες. Δηλαδή αφορά τις συναλλαγές που έχουν οι προμηθευτές του ελληνικού δημοσίου με τις αναθέτουσες αρχές, τις πάρα πολλές αναθέτουσες αρχές της δημόσιας διοίκησης. Μαζί μας σήμερα στο πάνελ είναι ο κύριος Αναγνωστόπουλος, ο συνάδελφος, καθηγητής κύριος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μάλιστα, πρέπει να πούμε, είναι ο άνθρωπος που πριν 14 χρόνια, όταν Γενικός Γραμματέας στο ΚΕΠΙΟ, είχε ξεκινήσει τότε την προσπάθεια για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Καθυστερήσαμε 10 χρόνια, αλλά καλή οργά παρά ποτέ, κύριε Αναγνωστόπουλε. Και επίσης ο κύριος Δράκος, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Άρα θα μας δώσει και την εμπειρία του, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. Μία σύντομη εισαγωγή στο θέμα, πριν ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Συνήθως, όταν μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων, αναφερόμαστε στην αυτοματοποίηση ενδοεπιχειρησιακών συναλλαγών. Ξεχνάμε ότι ίσως τα πιο σημαντικά προβλήματα σχετίζονται με τις διεπιχειρησιακές συναλλαγές. Και κυρίως αναφερόμαστε στην αυτοματοποίηση των εμπορικών εγγράφων παραστατικών μεταξύ κυρίως προμηθευτών και αγοραστών. Το πιο σημαντικό έγγραφο, και αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία επίσης και για τις φορολογικές αρχές, είναι το τιμολόγιο. Παγκοσμίως οι εταιρείες ανταλλάσσουν πάνω από 550 δισεκατομμύρια τιμολόγια. Είναι ένα μεγάλο νούμερο. Στην Ελλάδα είναι πάνω από 300 εκατομμύρια τα τιμολόγια. Καταλαβαίνετε, αν αυτοματοποιήσουμε αυτή τη συναλλαγή, τα σημαντικά ωφέλη τα οποία υπάρχουν και στην Ελλάδα. Υπάρχει ήδη από το 2006 μία πόλη που επιτρέπει και στην Ελλάδα, στις ελληνικές επιχειρήσεις, να ανταλλάσσουν τιμολόγια με ηλεκτρονικό τρόπο. Τα τελευταία δύο χρόνια η κυβέρνηση εξήγηλε σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως το My Data, και αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα, που είναι η επιβολή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, του ηλεκτρονικού τιμολογίου στις δημόσιες προμήθειες, δηλαδή στους προμηθευτές του ελληνικού δημοσίου. Πριν όμως πάμε στο εξειδικευμένο θέμα της συζήτησης, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Δράκο, που έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, κύριε Δράκο, για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα όσον αφορά την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού τιμολογίου από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Να μας πείτε την άποψή σας για το πού βρισκόμαστε και αν κάποια συσχέτιση με το τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Πριν αναφέρετε ότι είμαστε ο αρχαιότερος, τέλος πάντων εκπροσωπούμε το αρχαιότερο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα. Αρχαιότερος ακούγεται κάπως πολύ έτσι σαν χρόνος, αλλά στον χρόνο του ίντερνετ είναι όντως πολύ. Πάνω από 20 χρόνια τώρα, αυτή τη στιγμή, οι ελληνικές επιχειρήσεις κάνουν ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ξεκινήσαν από το ελληνικό λιανεμπόριο, γιατί εκεί μιλάμε για εκατομμύρια παραστατικά. Φανταστείτε ένας προμηθευτής ενός σούπερ μάρκετ, πόσα τιμολόγια στέλνει χιλιάδες εκατομμύρια προς το σούπερ μάρκετ, το οποίο πρέπει να πληκτρολογηθούν, να μπουν στα συστήματά τους. Άρα εκεί πέρα υπήρχε η βασική ανάγκη ήδη από το 2002-2003 να αυτοματοποιηθεί το κομμάτι αυτό. Σταδιακά μεταπηδήσαμε σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους, δηλαδή και στο κομμάτι το φαρμακευτικό κλάδο, που εκεί πέρα πάλι υπάρχει μεγάλος όγκος, στον χώρο της ενέργειας, μεγάλες εταιρείες, τα ελληνικά πετρέλαια κλπ. Χρησιμοποιούν πλέον λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Το λέω αυτό γιατί κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις ξεκινούν στην αρχή για μείωση κόστους και αυτοματοποίηση διαδικασιών, για να βελτιστοποιηθεί όλη η αλυσίδα αυτή. Και πολύ σωστά αναφέρεται ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν είναι το tax reporting που βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή που γίνεται με το My Data, που είναι σημαντικό μεν, αλλά άλλο η ανακοίνωση των στοιχείων του τιμολογίου στο κράτος, στις φορολογικές αρχές, άλλο ότι εγώ στέλνω στους πελάτες μου ή παραλαμβάνω από τους προμηθευτές μου. Που εκεί πέρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία στο να αυτοματοποιηθούν. Πλέον υπάρχουν όμως τεχνολογίες, δεν είμαστε όπως 20 χρόνια πριν, και αυτό έχει συμπαρασύρει και τις μικρότερες επιχειρήσεις. Άρα εκεί που βλέπαμε ότι 500.000, 2.000 μεγάλες επιχειρήσεις κάνουν ηλεκτρονική τιμολόγηση, αυτή τη στιγμή σε δίκτυα ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Μπορούμε να πούμε ότι ήδη πάνω από 100.000 επιχειρήσεις μικρές έχουν έρθει σε επαφή με αυτό που λέγεται ηλεκτρονική τιμολόγηση, γιατί έχουν συμπαριθεθεί από τους μεγάλους. Και το σημαντικό είναι ότι ήδη έχουμε μια διείσδυση περίπου 15%, άρα το χαρτί των 300 εκατομμύριων, τα 300 εκατομμύρια χαρτιά πλέον είναι γύρω στα 40 ή 50, είναι πλέον σε ηλεκτρονική μορφή. Είναι αρκετά μεγάλο νούμερο, δεν είναι κακό και προχωράει. Τώρα, σε σχέση με το εξωτερικό, και να το κλείσω εδώ το κομμάτι αυτό, υπάρχουν χώρες όπου έχει γίνει επιβολή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και δεν είναι tax reporting, όπως είναι η γείτονα χώρα στην Ιταλία. Άρα, εκεί μιλάμε τα τελευταία δύο χρόνια 100%
ηλεκτρονικό. Δεν υπάρχει καθόλου χαρτί με όλα τα ωφέλη τα οποία υπάρχουν. Κάτι το οποίο αναφέρεται θα έρθει στις δημόσιες προμήθειες, αναμένεται ενδεχομένως να έρθει και στον χώρο των επιχειρήσεων. Άρα στην Ελλάδα πλέον υπάρχει μια σχετική ωριμότητα. Υπάρχουν κάποιες χιλιάδες ελληνικές εταιρείες, μεγάλες κυρίως, που γνωρίζουν το αντικείμενο. Υπάρχουν πάροχοι που προσφέρουν υπηρεσίες. Ακριβώς, άρα δεν ήμασταν όπως ήμασταν πριν 10-15 χρόνια. Επιτρέψτε μου τώρα να κάνω την ερώτηση προς τον κύριο Αναγνωστόπουλο, να αναφερθούμε συγκεκριμένα για το θέμα του σημερινού πάνελ που αφορά την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες προμήθειες. Η Γενική Γραμματεία στην οποία ηγείστε είναι υπεύθυνη για την τεχνική υλοποίηση αυτού του έργου. Συνεργάζεται βέβαια στενά και με το Υπουργείο Οικονομικών και με την ΑΔΕ. Θα ήθελα να μας πείτε μερικά στοιχεία στο πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή όσον αφορά την παρούσα κατάσταση και ποιες είναι οι προσδοκίες σας για τη σημαντική αυτή μεταρρύθμιση. Γιατί πρόκειται περί μεταρρύθμισης αυτό το οποίο συζητάμε. Επιτρέψτε μου καταρχήν. Καλημέρα και από μένα. Ναι. Okay, εντάξει. Επιτρέψτε μου δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι, όπως λέτε, κάλλια αργά παρά ποτέ. Και μάλιστα τον καιρό αυτό, και όχι λόγω της πανδημίας που αποτέλεσε επιταχυτή, αλλά επειδή το πιστεύουμε και έχουμε κάνει και πολλά, νομίζω, βήματα προς την κατεύθυνση αυτή συνολικότερα, θα το κάνουμε και καλά. Και πιστεύουμε ότι η χώρα μας θα αποτελέσει πρωτοπόρο στον τομέα αυτό ευρύτερα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο στόχος. Μιλάω τώρα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και στο δημόσιο τομέα. Το δεύτερο είναι ότι σε ό,τι αφορά τη συνεργασία που έχουμε και με την ΑΔΕ και με το Υπουργείο Οικονομικών, το ανέφερε νωρίτερα ο κ. Πιτσιλής, είναι εξαιρετικά σημαντική και δημιουργική. Εμείς μπορεί να μην έχουμε την ευθύνη για το My Data συνολικά, αλλά έχουμε την ευθύνη για τις υποδομές. Γιατί για να τρέξει ένα τέτοιο έργο χρειάζονται πολύ σημαντικές υποδομές για να βάζει κανείς σε cloud τα τιμολόγια, να τα κατεβάζει, να τα επεξεργάζεται. Έχουμε δηλαδή ένα πλέγμα ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να συνεργάζονται αποτελεσματικά και το έχουμε πετύχει αυτό για να έχουμε ένα αποτέλεσμα που είναι πολύ θετικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο δημόσιο τομέα και τη συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο Οικονομικών. Η όλη διαδικασία, το όλο κόνσεπτ, όπως θα λέει κανείς, είναι εξαιρετικά απλό. Έχουμε και μικρούς και μεγάλους προμηθευτές, μικρές και μεγάλες αναθέτουσες αρχές. Άρα, το μοντέλο το οποίο υπάρχει είναι αυτό της αρχής PayPal. Υπάρχει δηλαδή ένας ενδιάμεσος, ο οποίος είναι στην προκειμένη περίπτωση η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία και συλλέγει τα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Άρα, όλα τα τιμολόγια έρχονται στη Γενική Γραμματεία. Έρχονται στη Γενική Γραμματεία, στο κέντρο διαλειτουργικότητας. Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία? Γίνεται απευθείας από κάθε προμηθευτή? Όχι. Γίνεται μέσω ενδιαμέσων φορέων που είναι υπάροχοι για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Άρα, οποιοδήποτε φορέα δεν χρειάζεται να μεριμνά για να μπορέσει να έρθει το τιμολόγιο στο κράτος, στη δημόσια διοίκηση. Υπάρχει ένας πάροχος ο οποίος βοηθάει να έρθει το τιμολόγιο αυτό σε εμάς. Εκδίδεται λοιπόν από τον προμηθευτή, μέσω του παρόχου φτάνει σε εμάς. Και εμείς εν συνεχεία φροντίζουμε να επεξεργαστούμε το τιμολόγιο αυτό, προκειμένου να το έχουμε όσο γίνεται καλύτερα και ταχύτερα, εντάξει, θα έλεγα, μέσα στο γενικότερο δημόσιο λογιστικό. Ποια είναι τα ωφέλη τώρα? Ένα τιμολόγιο μέχρι τώρα εκδίδεται με τρόπο χειρόγραφο. Είναι προφανές ότι όταν εκδίδεται ένα τιμολόγιο ηλεκτρονικά, έρχεται πολύ πιο γρήγορα στο κράτος και μπορεί κανείς να το κοιτάξει αν είναι σωστό. Αυτό είναι λοιπόν τον έλεγχο. Προκειμένου το κράτος να κοιτάξει ένα τιμολόγιο είναι σωστό, το κάνουμε εκεί, στη Γενική Γραμματεία, σε πρώτο στάδιο. Άρα πολύ γρήγορα ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεύτερον, μπορούμε να παρακολουθούμε το τιμολόγιο από εκεί και μετά. Τι σημαίνει από εκεί και μετά? Να καταχωρηθεί και στη συνέχεια να μπορέσει να ενσωματωθεί, να μπει στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα δημοσιονομικής πολιτικής, για να μπορέσουμε να το πληρώσουμε και γρηγορότερα το τιμολόγιο. Άρα, τα ωφέλη είναι πρώτα απ' όλα αυτοματοποίηση διαδικασίας. Αυτοματοποίηση σημαίνει και διαφάνεια. Δεν έχουμε χειρόγραφα τιμολόγια τα οποία μπορεί να χαθούν, δεν έχουμε τιμολόγια τα οποία μπορεί να κατά κάποιο τρόπο παραχαραχθούν ή οτιδήποτε άλλο να συμβεί σε αυτά. Ή να μπουν σε χαμηλή προτεραιότητα. Μπαίνουν στο σύστημα, ελέγχουν αν είναι σωστά και με τον τρόπο αυτό ξέρουμε ότι το τιμολόγιο είναι εκεί και κοιτάζουμε πότε θα μπορέσει πρώτα να πληρωθεί. Δεύτερο λοιπόν στοιχείο είναι η επιτάχυση της πληρωμής του τιμολογίου, γιατί είναι κρίμα να έχουμε χρήματα ως χώρα να πληρώσουμε τους προμηθευτές και να μην μπορούμε λόγω διαδικασιών να γίνει αυτό γρήγορα. Διαφάνεια, επιτάχυση, αυτοματοποίηση και συνεχής έλεγχος και ενημέρωση του προμηθευτή για το στάδιο που βρίσκεται αυτή η διαδικασία. Για τον λόγο αυτό έχουμε υλοποίηση και τις αναγκαίες δικλείδες που έχουν να κάνουν και με τον έλεγχο. Έχουμε υλοποίηση των μητρών αναθέτουσών αρχών, όπου 2,5 περίπου χιλιάδες αναθέτουσες αρχές του δημοσίου έχουν μπει για να μπορούν να λάβουν τιμολόγια με τον τρόπο αυτό. Και έχουμε υλοποίηση επίσης και ένα site για να ενημερώνουμε και τους προμηθευτές για τις διαδικασίες αυτές της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και επίσης την λήψη
ενημέρωση προς αυτούς για το στάδιο που βρίσκεται κάθε φορά το τιμολόγιο τους. Αυτά είναι που έχουμε υλοποιήσει. Άρα τα ωφέλη δεν είναι μόνο για το δημόσιο, είναι και για τις επιχειρήσεις. Αρκεί να πούμε ότι σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες που υλοποιήθηκαν αντίστοιχα συστήματα, μειώθηκε ο χρόνος πληρωμής των προμηθευτών κατά 30-40%. Άρα μόνο αυτό σαν στοιχείο είναι πολύ σημαντικό. Ενθαρρύνεται η υγιής επιχειρηματικότητα αναμφίβολα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι μας προβληματίζει το γεγονός ότι σε ποσοστό τουλάχιστον ενσωμάτων συστημάτων ERP στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας, με έρευνα που έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία του 2019, έχουμε ένα ποσοστό 36% και 40% αντίστοιχα για τη χώρα μας σε ό,τι αφορά τη χρήση συστημάτων ERP. Πράγμα που ελπίζουμε να έχει αλλάξει βεβαίως τα χρόνια αυτά και λόγω της επίσπευσης της ψηφιοποίησης του κράτους και των ιδιωτικών επιχειρήσεων και να έχουμε πολύ καλύτερη πλέον δυνατότητα εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα να αξιοποιήσει τα εργαλεία αυτά. Να πούμε ότι σε αυτό που μας είπατε πρωτοπορεί η Ελλάδα, κυρίως στο κομμάτι των πολλών μηνυμάτων που στέλνει πλέον η δημόσια διοίκηση στον προμηθευτή όσον αφορά την πρόοδο του τιμολογίου. Είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα φέρνει στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής συζήτησης και αυτό είναι καλό να καινοτομεί και το δημόσιο. Αναφερθήκατε στον μεγάλο αριθμό των δημοσίων φορέων που κάνουν προμήθειες. Πρέπει να σας πω ότι περίπου 190.000 ελληνικές επιχειρήσεις είναι προμηθευτές του ελληνικού δημοσίου. Άρα αυτή η παρέμβαση αφορά περίπου το 1/3 των ελληνικών επιχειρήσεων. Δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό και σταδιακά θα πάμε στην υποχρεωτικότητα, που σημαίνει θα βοηθήσει και την υποχρεωτικότητα γενικά της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Θα πάω τώρα στον κύριο Δράκο, που σαν πάροχος αυτών των υπηρεσιών, εσείς ήδη προσφέρετε σημαντικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αλλά συμμετέχετε και σε κάποια πιλωτικά που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να μας πείτε την εμπειρία σας όσον αφορά αυτό το θέμα και κυρίως να απομυθοποιήσουμε λίγο το τι πρέπει να κάνουν οι ελληνικές εταιρείες, που δεν πρέπει να κάνουν πολλά πράγματα, γιατί τα περισσότερα τα κάνουν οι πάροχοι. Άρα, και τι θα συμβουλεύατε σε μια τυπική ελληνική επιχείρηση που είναι προμηθευτές του δημοσίου όσον αφορά την ένταξή της? Ναι, πριν ξεκινήσω να απομυθοποιήσω το κομμάτι αυτό, καταρχήν να ενθαρρύνω τις επιχείρησεις να το κάνουν. Το ανέφερε και ο κ. Αναστόπουλος προηγουμένως. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι το δημόσιο έχει πλήρη διαφάνεια στο πού βρίσκεται το τιμολόγιο και σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Το αν το τιμολόγιο απορριφθεί, αν έχει γίνει αποδεκτό από το δημόσιο, αν έχει προχωρήσει προς την πληρωμή και έχει γίνει πληρωμή του, είναι πολύ σημαντική πληροφόρηση για τους προμηθευτές του δημοσίου, που πολλές φορές δεν την έχουν καν στο B2B μεταξύ των επιχειρήσεων. Έχουν δηλαδή το κομμάτι του παρέλαβε όπου ο χρωστής, δεν ξέρουν πού θα πληρωθεί. Στο δημόσιο όμως τώρα, με όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και με το κομμάτι του PayPal που έχει στηθεί στην κουβού σου, πλέον αυτό είναι εφικτό. Δεύτερον, είναι γνωστό ότι το δημόσιο έχει εναρμοστεί με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εδώ και 2 χρόνια, που σημαίνει όλοι οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται ως λήπτες να παραλαμβάνουν ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Άρα, οι προμηθευτές, όταν θα στείλουν ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο, η αναθέτουσα αρχή αντίστοιχα θα πρέπει να μπορεί να το παραλάβει από τα συστήματά της και να το επεξεργαστεί. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της δυσκολίας, πρακτικά από τις επιχείρησεις δεν ζητείται κάτι παραπάνω από ό,τι έχουν ήδη. Δηλαδή, ένα τιμολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή, που ούτως ή άλλως τα έχουν τα στοιχεία τους μέσα στο ERP τους. Τα στοιχεία του ERP, αυτό είναι. Στο ERP, ναι. Προφανώς μέσα στο σύστημά τους, στο υπολογιστικό πρόγραμμα, έχουν τα στοιχεία του τιμολόγιου του δημοσίου. Εκεί απαιτούνται άλλοι 2 ή 3 κωδικοί, που συνήθως υπάρχουν και αυτοί μέσα στο ERP. Είναι ο κωδικός, ο αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης, ο ενάριθμος, και έχουν σχέση με την κωδικοποίηση των συμβάσεων, έτσι ώστε όταν ένα τιμολόγιο φτάσει με ένα συγκεκριμένο κωδικό, να μπορεί αυτόματα να επεξεργαστεί από την αναθέτουσα αρχή, και το κωδικό της αναθέτουσας αρχής, που όπως προηγουμένως αναφέρθηκε κιόλας, υπάρχει κωδικοποίηση αναρτημένη. Άρα, έχοντας ενημερώσει το ERP τους με αυτά τα 4 στοιχεία παιδεία, μιλάμε ότι είναι απεροελάχιστα σε σχέση με τα 150-200 παιδεία που έχει ένα τιμολόγιο, έτσι, για να το καταλάβουμε αυτό. Από εκεί πέρα, με τη βοήθεια ενός παρόχου, μπορεί μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα εντός κάποιων ημερών να αρχίσει να δουλεύει και να στέλνει ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ήδη έχουμε τρέξει ένα πιλωτικό, το πρώτο πιλωτικό που έχει τρέξει στην Ελλάδα. Αυτό έγινε με τα ελληνικά πετρέλαια και το Δήμο Αθηναίων. Ήταν αρκετά έτσι, εθαρρυντικό και αρκετά σημαντικό το ότι έγινε αυτό το κομμάτι, γιατί δείχνει πραγματικά ότι δουλεύει όλη αυτή η κατάσταση. Και εμείς έχουμε να πούμε ότι μόνο ωφέλη μπορεί να έχουν από αυτή τη διαδικασία οι επιχειρήσεις, κυρίως αφορά για το κομμάτι της διαφάνειας. Επειδή αναφέρθηκε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν, να χρησιμοποιηθούν οι πάροχοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από την ΑΑΔΕ. Σωστά, ναι. Και επίσης όμως έχουν ελεγχθεί
το κατά πόσον είναι συμβατή με το σύστημα PEPL. Άρα, αυτές οι λίστες υποθέτω ότι υπάρχουν και στο site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Άρα, εκεί οποιοδήποτε, οποιαδήποτε ελληνική εταιρεία μπορεί να δει ποιοι πάροχοι είναι. Και μετά τι γίνεται, γίνεται κάποια συνεργασία, κάποια σύμβαση. Γίνεται κάποια σύμβαση με τον πάροχο. Αυτό και εντός κάποιων ημερών μπορεί, εφόσον έχει ενημερώσει το σύστημα του ERP με αυτούς τους τέσσερις κωδικούς που λέγαμε προηγουμένως, να αρχίσει να αποστέλει ηλεκτρονικά τιμολόγια στο δημόσιο. Άρα, από πλευράς επιχείρησης δεν υπάρχει καμία τεχνική. Όχι, καμία τεχνική. Σημαντικό είναι να πούμε κάτι σαν παρένθεση ότι το PEPL είναι πανευρωπαϊκό. Που σημαίνει ότι αν ενταχθεί σε αυτή τη διαδικασία θα μπορεί να στέλνει και σε φορείς του δημοσίου στο εξωτερικό, πέρα από το δημόσιο εδώ. Και προφανώς μπορεί να είναι και απαρχή κάποιες φορές για το B2B κομμάτι. Έτσι. Okay. Και να δεχόμαστε αντίστοιχα. Προφανώς και να δεχόμαστε και από το εξωτερικό. Άρα θεωρείτε ότι είναι ιδιαίτερα εύκολο για τις ελληνικές επιχειρήσεις να ενταχθούν, γιατί προμηθευτές του δημοσίου δεν είναι μόνο οι μεγάλες οργανωμένες επιχειρήσεις, αλλά είναι και μικρές, διάσπαρτες σε όλη την Ελλάδα. Είναι ιδιαίτερα εύκολο. Okay. Η επόμενη ερώτηση για τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Σίγουρα αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν σημαντικά ωφέλη όταν γίνονται υποχρεωτικές. Άρα θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα πλάνα σας για το μέλλον όσον αφορά την σταδιακή ή όχι υποχρεωτικότητα και γενικά τι άλλα θέματα προγραμματίζετε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων. Επιτρέψτε μου καταρχήν ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά το μέλλον και την υποχρεωτικότητα. Είμαι καταρχήν υπέρ της κινητροδότησης. Η κινητροδότηση είναι πολύ σημαντική όταν αναδεικνύει σε κάποιον τα πλεονεκτήματα που θα έχει από μια διαδικασία. Προκειμένου αυτό στο οποίο δεν αναφερθήκαμε νωρίτερα και με δική μου ευθύνη, είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος από διαχείριση του τιμολογίου, όχι μόνο για το δημόσιο τομέα, αλλά πρωτίστως για τους προμηθευτές, οι οποίοι μια διαδικασία η οποία πλέον είναι αυτοματοποιημένη, είναι προφανές ότι εξοικονομούν πολύ μεγάλο βεβαίως πέρα από χρόνο και πολύ μεγάλο επίσης ύψος χρημάτων που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των τιμολογίων. Και μιλάμε και για τις υποφυσιολογικές συνθήκες διαχείρισης των τιμολογίων, πέρα από την απώλεια, πέρα από την ενδεχόμενη απώλεια ή οτιδήποτε άλλο ήθελε προκύψει, πέρα από την ανάγκη να παρακολουθείς κάθε φορά το βήμα στο οποίο βρίσκεται κάθε φορά η αποδοχή, επεξεργασία ή πληρωμή του τιμολογίου. Νομίζω αναφέρθηκε νωρίτερα ο κύριος Δράκος ειδικά σε αυτό, σε ό,τι αφορά την ανησυχία της επιχείρησης για το πού είναι το τιμολόγιο, εν πάση περιπτώσει, και πότε πρόκειται να πληρωθεί. Αυτά πλέον γίνονται αυτοματοποιημένα, η ενημέρωση είναι συνεχής, άρα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος. Αυτά τα πλεονεκτήματα, νομίζω, για τον προμηθευτή του δημοσίου, που είναι 190.000 περίπου, είναι εξαιρετικά σημαντικά. Νομίζω ότι λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε καταρχήν είναι να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα αυτά και να παρέχουμε τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Να φροντίσουμε στο κέντρο να έχουμε την παροχή αυτών των υπηρεσιών που είναι αποτελεσματική, που είναι διαφανής, που είναι ταχεία και με πολύ καλή ενημέρωση προμηθευτών και αναθετουσών αρχών. Το δεύτερο είναι να εντάξουμε εκεί αναθέτουσες αρχές. Διότι είναι πολύ σημαντικό μια αναθέτουσα αρχή, είναι 2.500 στο Μητρό, να μπορεί να επεξεργαστεί τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και εν συνεχεία να τα εντάξει στο πληροφοριακό σύστημα που έχει για την πληρωμή αυτού. Είτε αυτό είναι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα δημοσιονομικής πολιτικής, είτε το ΠΟΥΔΟΕ, γιατί είναι και διαφορετικά εργαλεία κάθε φορά που έχει κανείς στη διάθεσή του. Χρειάζεται λοιπόν κανείς να έχει μια πολύ καλή διαχείριση και εισαγωγή των στοιχείων που θα επιτρέψουν την πληρωμή του τιμολογίου. Είναι πρακτικά πράγματα αυτά. Μπορεί να φαίνονται λίγο θεωρητικά, αλλά πρακτικά ενδιαφέρουν πάρα πολύ για το πώς θα πληρωθεί μετά το τιμολόγιο, θα το παρακολουθείς. Και βεβαίως ποια υπουργεία εντάσσεις. Και γι' αυτό έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με διάφορα υπουργεία, όπως παραδείγματος χάρη το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχουμε το Υπουργείο Παιδείας μέσω όλων των ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνας των πανεπιστημίων, το Δήμο Αθηναίων κτλ. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει τώρα με την υποβολή τιμολογίων. Πολύ ωραία. Εδώ έχει δύο σκέλη. Είναι οι προμηθευτές και είναι και οι πάροχοι. Και μέχρι στιγμής έχουμε τρεις παρόχους οι οποίοι όντως μπορεί να αξιοποιηθούν και έχουν πιστοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Δεν χρειάζεται να αναφέρω τα ονόματα των εταιριών, αλλά υπάρχουν τρεις εταιρείες και οι οποίες κάνουν τη δουλειά αυτή πολύ καλά. Οι προμηθευτές τώρα θα πρέπει να είναι σε επικοινωνία με τους παρόχους, οι οποίοι όντως είναι ανερτημένοι στο site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι προμηθευτές λοιπόν για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα να δουν πώς γίνεται όλη η διαδικασία και να δουν τα frequently asked questions, τα οποία υπάρχουν και τις απαντήσεις στο site, για να δουν πώς γίνεται αυτή η διαδικασία για αυτούς επικοδομητικά, γρήγορη και πολύ, θα έλεγα, και εύκολη σε ό,τι αφορά την όλη διαδικασία. Και μετά, πώς μπορούν να μιλήσουν με τους παρόχους για να κάνουν τη δουλειά αυτή πολύ πιο ευέλικτα από ό,τι στο παρελθόν. Με τον τρόπο που θα καταλάβουν ποια είναι τα ωφέλη. Αν καταλάβουν τα ωφέλη οικονομικά, διαχειριστικά
ποια πλευρά χρόνου, είμαι σίγουρος ότι θα έχουν πάρα πολύ σημαντικά ωφέλη σε ό,τι αφορά την αξιοποίησή τους στο προσχές διάστημα. Θέλω όμως να αναφέρω και δύο ακόμα δράσεις που έχουν να κάνουν με τις περαιτέρω ενέργειές μας για το σκοπό αυτό. Πέρα από την υποχρεωτικότητα που θα μπορούσε να εξεταστεί την επόμενη χρονιά και για κάποιο ύψος δαπανών ή οτιδήποτε άλλο. Το πρώτο είναι ότι θα θέλαμε να ενισχύσουμε τη διαλειτουργικότητα με το ΚΙΜΔΙΣ, δηλαδή το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να υπάρχει μια διαλειτουργικότητα και να καταγράφουν τα στοιχεία αυτά άμεσα μέσα στο ΚΙΜΔΙΣ και να υπάρχει σχετική παρακολούθηση, και επίσης και με το ΕΣΥΔΙΣ. Είναι δύο εργαλεία τα οποία θα επιτρέψουν την και καλύτερη ενημέρωσή τους και με διαλειτουργικότητα, προκειμένου να μην έχω πολλαπλές ενημερώσεις, δηλαδή αυτόματη ενημέρωση, άρα πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση και των αναθετουσών αρχών σε ό,τι αφορά τη χρήση των εργαλείων αυτών. Και βεβαίως, για το σκοπό αυτό, θα έχουμε και ένα έργο το οποίο ενισχύει και την Διεθνή Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, δηλαδή το κέντρο εν προκειμένου, όπου δέχεται και αποστέλλει στις αναθέτουσες αρχές τα τιμολόγια, με σκοπό να μπορέσουμε και να μελετήσουμε πώς θα υπάρξουν αυτές οι παρεμβάσεις και να βελτιώσουμε το ΚΙΜΔΙΣ και το ΕΣΥΔΙΣ, για το οποίο είμαστε αρμόδιοι, και επίσης να έχουμε και τις κατάλληλες δομές και εργαλεία υποστήριξης σε εμάς, είτε προς τις αναθέτουσες αρχές, είτε βέβαια και προς τους προμηθευτές, για να κάνουμε τη δουλειά μας αυτή όσο γίνεται καλύτερα. Υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα που θα μπορούσαμε να πούμε. Για το λόγο αυτό, με συγχωρείτε, έχει υπάρχει και μια πρόβλεψη ενός έργου το οποίο θα τρέξει μέσω του RRF, περίπου 2 εκατομμυρίων ύψος το έργο αυτό, με σκοπό την ενίσχυση δυναμικότητας Γενικής Γραμματείας για την υποστήριξη της λήψης τιμολογίων και τρίτων συστημάτων και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης μέσα από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας. Υπάρχουν και άλλες δράσεις που έχουμε υπόψη μας, αλλά επειδή θέλουμε να εστιάσουμε εδώ, θα ήθελα να πω ότι θα δώσουμε όλη την καλή μας προσπάθεια προκειμένου να πετύχει αυτή η δράση, διότι δεν είναι μόνο συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, τον κύριο Σκυλακάκι που έχουμε, που είναι εξαιρετική και θέλει να είναι πολύ πολύ αποδοτική και σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι ότι έχουμε και μια πολύ καλή συνεργασία και με την ομάδα που έχει σταθεί για το σκοπό αυτό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε και υπεύθυνος της ομάδας, κύριε Δουκίδη, που όχι μόνο ο συνάδελφος, αλλά βάζοντας τα πράγματα πρακτικά κάτω, θέλουν να πετύχουμε αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι ώστε από τα πολύ λίγα τιμολόγια που τώρα ανταλλάσσουμε ήδη σε πιλωτικό επίπεδο, που είναι στα δάχτυλα του ενός χεριού ή των δύο χεριών, να μπορέσουν να έχουμε μια μαζική εξάπλωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο δημόσιο τομέα με τα αντίστοιχα ωφέλη για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Okay. Μερικά συμπληρωματικά, αναφερθήκατε στη Διπουργική Επιτροπή, που είναι στελέχη από το δικό σας Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, την ΑΔΕ, η οποία δουλεύει όλο αυτό το θέμα με τις προετοιμασίες. Αυτή τη στιγμή τρέχουν τα πιλωτικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ειδικά αν έχουμε και μέλη του επιμελητηρίου μεγάλες εταιρείες που έχουν μία καθημερινή συναλλαγή με το δημόσιο, τις προτρέπουμε να συμμετέχουν σε αυτά τα πιλωτικά, γιατί μέσα από αυτά τα πιλωτικά μπορούν να βγουν κάποιες ιδιαιτερότητες που έχουν στα τιμολόγια τους και στις συναλλαγές που κάνουμε το δημόσιο, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη. Είναι αυτό που ανέφερε πριν ο κύριος Δράκος με το πιλωτικό που τρέχει με μια εταιρεία πετρελαιοδιών και το Δήμο Αθηναίων, όπου εκεί ληφθήκαν κάποιες ιδιαιτερότητες υπόψη. Καταλαβαίνω ότι αρχές του 2022, με αυτά που υπονοήσατε, θα αρχίσει η σταδιακή υποχρεωτικότητα. Ήδη αναφέρετε κάποιους φορείς του δημοσίου που ξεκινάνε και όλοι ελπίζουμε ότι αυτό θα προχωρήσει. Είπατε επίσης για τα frequently asked questions και το site που υπάρχει. Υπάρχει ένα εξαιρετικό site πληροφοριακό στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, που έχει κοντά 100 ερωτοαπαντήσεις, όπου ο καθένας θα μπορούσε πραγματικά να το επισκεφθεί και να πάρει απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία έχει. Αναφέρουμε... για όλους τους εμπλεκόμενους, και για τις αναθέτουσες αρχές και για τους προμηθευτές, προφανώς, και για τους παρόχους. Άρα, όσον αφορά τους προμηθευτές του ελληνικού δημοσίου, παρέχεται και η υποστήριξη που έχετε στήσει ήδη σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τεχνικά, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, από το πόρταλ το πληροφοριακό και επίσης από τους έμπειρους παρόχους που ξέρουν να υποστηρίξουν τις εταιρείες. Άρα δεν υπάρχει κάποιο θέμα όσον αφορά ότι έχω ερωτηματικά τεχνικής φύσεως ή οργανωσικής φύσεως. Είναι έτοιμο πλέον το σύστημα να τα δεχτεί. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο εσείς, κύριε Δράκο, όσον αφορά κάποια θέματα υλοποίησης πριν κλείνουμε σιγά-σιγά. Ναι, όχι. Μόνο να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλό για τις ίδιες να το κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό. Κυρίως. Με τα ωφέλη που αναφέραμε προηγουμένως. Εσείς, κύριε Γενικέ. Και το δημόσιο προφανώς. Έτσι και τις αναθέτουσες αρχές να ξεκινήσουν. Ότι μπορεί να είναι μια τυχή του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτή που συζητάμε για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στο δημόσιο και γενικά ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αλλά νομίζω ότι έχοντας ακουμπήσει και έχοντας καλλιεργήσει ένα εύρος παρεμβάσεων και
θα έλεγα, επιτυχών αποτελεσμάτων στο Υπουργείο μας με τον Υπουργό τον κύριο Πιερακάκη, είναι κάτι το οποίο θα δώσει αποτελέσματα τα οποία θέλουμε, οραματιζόμαστε και βλέπουμε κιόλας και σύντομα μπροστά μας. Γιατί είναι κάτι το οποίο, ξαναλέω, θα μπορέσει στη χώρα μας να τη φέρει λίγο πιο μπροστά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας δυνατότητα να ανταλλάξει μηνύματα και με τον τρόπο αυτό και με ευρωπαϊκούς και με Ευρωπαίους προμηθευτές. Αντίστοιχα, δηλαδή, να έχουμε και ένα ευρωπαϊκό δίκτυο στο οποίο τουλάχιστον η χώρα μας θα μπορεί να συνεργάζεται. Το PEPOL δεν είναι μέχρι στιγμής κάτι το οποίο είναι υποχρεωτικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο όμως νομίζω ότι μπορεί να γίνει, θα βοηθήσει προς την προσπάθεια αυτή. Ας είναι η χώρα μας πρωτοπόρος και στο τομέα αυτό. Okay. Να συμπληρώσω σε αυτά τα πολύ σημαντικά τα οποία είπατε, ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν πιλωτικά έργα ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες προμήθειες. Άρα, μια ανοιχτή πρόσκληση στα μέλη του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου που είναι προμηθευτές του δημοσίου να συμμετέχουν. Την πληροφόρηση μπορούν να τη βρουν στο πόρταλ που αναφέρατε, με ποιον στέλεχος από το Υπουργείο σας θα μπορούσαν να μιλήσουν έτσι ώστε να ξεκινήσει ένα πιλωτικό μαζί τους. Η σταδιακή υποχρεωτικότητα θα ξεκινήσει αρχές του 2022. Αυτό επίσης είναι κάτι σημαντικό να το ξέρουν τα μέλη του Επιμελητηρίου, έτσι ώστε να προετοιμαστούν σε αυτή την σημαντική μεταρρύθμιση. Εγώ θα προέτρεπα όλες τις εταιρείες προμηθευτές του δημοσίου να επισκεφτούν το site σας και να πάρουν όλη αυτή την πληροφόρηση την οποία χρειάζονται. Και επιτέλους, με αυτά τα οποία γίνονται όσον αφορά το My Data, τα οποία και αυτό είναι ένα καινοτόμο σε διεθνές project, η πρωτοβουλία μεταρρυθμιστική, μαζί με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, την υποχρεωτικότητα στις δημόσιες προμήθειες, είναι δύο πρωτοβουλίες που αποδεικνύει ότι και το ελληνικό δημόσιο μπορεί να καινοτομήσει και να βοηθήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσύστηματος. Γιατί αυτό θα βοηθήσει πραγματικά σταδιακά να πάμε σε αυτό το οποίο κάνει η Ιταλία, κύριε Δράκο, την ηλεκτρονική τιμολόγηση υποχρεωτικά σε όλο το επίπεδο, B2B. Αυτό πάντως που συντελείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι από τα μεγαλύτερα ψηφιακούς μετασχηματισμούς που γίνονται γενικότερα σε επίπεδο χωρών. Άρα αυτό πρέπει να το τονίσουμε ότι πρωτοπόροι. Έτσι είναι αρκετά σημαντικό. Okay. Λοιπόν... Και ευτυχώς έχουμε την ευκαιρία να είμαστε σε εκδηλώσεις για αυτές που οργανώνει το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, γιατί αυτά τα οποία λέμε πρέπει πραγματικά να φτάσουν στους ενδιαφερόμενους και έτσι αναδεικνύεται μια προσπάθεια που πραγματικά για την οποία πρέπει να ενημερωθούν και να μετέχουν. Ιδάλλως, ναι. Δεν θα μπορούσε κάτι να γίνει. Επίσης, κάτι το οποίο δεν είπαμε, οργανώνεται και ειδικά webinars για επιμελητήρια και κλαδικούς φορείς. Άρα, εάν όποιοι μας ακούνε που εκπροσωπούν τέτοιους φορείς θα θέλανε ένα εξειδικευμένο webinar για τα μέλη τους, είναι μεγάλη χαρά. Okay. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε και εύχομαι να τα πούμε σύντομα έτσι ώστε να δείξετε και πραγματικά ποσοτικά στοιχεία ωφελιών και όσον αφορά την μείωση του κόστους. Παρεπιπτόντως, εμείς σε μια μελέτη που κάναμε, βρήκαμε ότι όταν θα γίνει υποχρεωτικό θα εξοικονομήσουν ετησίως περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ οι ελληνικές επιχειρήσεις όσον αφορά τα κόστη. Και βέβαια να δούμε την μείωση του χρόνου πληρωμής των προμηθευτών του ελληνικού δημοσίου, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και συνεχίζουμε με το επόμενο πάνελ.